Νέες θυσίες καλούνται να κάνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα φέρει αύξηση σε φόρους και περικοπές επιδομάτων, ενώ οι απώλειες υπολογίζονται σε ένα μισθό το χρόνο. Οι περικοπές θα γίνουν αισθητές άμεσα, καθώς η μείωση του αφορολόγητου θα φέρει μεγαλύτερη παρακράτηση στους μισθούς από την 1η Ιουλίου. Η νέα κλίμακα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, θα θέτει το αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες στις 6.000 ευρώ, τους μισθωτούς στις 8 με 10.000 ευρώ, ενώ στις 12.000 ευρώ θα παραμείνει το αφορολόγητο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Ακόμα δεν έχει κλείσει το ύψος του συντελεστή φορολόγηση στη νέα κλίμακα. Αναμένεται πάντως να είναι μεταξύ 10 και 18%. Η μείωση του αφορολογήτου στις 6.000 σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν μισθό πάνω από τα 450 ευρώ. Περικοπές στις μηνιαίες αποδοχές θα φέρει και η εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ, καθώς προβλέπεται επιπλέον κράτηση 1% στον ιδιωτικό, ενώ πλέον και στο δημόσιο τομέα θα υπάρχει εισφορά 3%. Αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ως διαρροές και αφορούν το δεύτερο μνημόνιο που το αποκαλούν μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, στα εργασιακά δεν κλέβουν απλώς το εισόδημα, μας κλέβουν τη ζωή. Χαράτσι έρχεται και στα ακίνητα, καθώς θα μειωθεί το αφορολόγητο από τις 400.000 ευρώ πιθανότατα στις 250.000 ευρώ, με τις πληροφορίες να μην αποκλείουν μείωση μέχρι και τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα θα υπάρξει έκτακτη εισφορά σε ακίνητα με αντικειμενική αξία άνω των 3.000 ευρώ, ενώ από 1η-1η-2012 θα έρθουν νέες αντικειμενικές τιμές που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές. Πέρα από την αύξηση της τιμής της βενζίνης, το αυτοκίνητο θα αποτελεί ένα ακόμα σοβαρό βάρος στο οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς έρχεται αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας από 10-20%, ενώ θα υπάρξει έκτακτη εισφορά σε γιοταχή πάνω από 3.000 κυβικά εκατοστά. Το αυτοκίνητο στην Ελλάδα ήδη υπόκειται σε βαριά φορολογία και κατά την απόκτησή του και κατά τη χρήση του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σηκώσει και άλλα βάρη. Τον οικογενειακό προϋπολογισμό βαραίνει ακόμα περισσότερο η εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με το κίνησης. Η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 500 ευρώ τον τόνο. Επίσης, κατά 10% θα αυξηθούν οι υπηρεσίες εστίασης μετά την αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23%. Τα πρωτοφανούς αγριότητας μέτρα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση ουσιαστικά εξυπηρετούν μόνο τους εργοδότες, αφού η μισθωτή εργασία μετατρέπεται σε σύγχρονη δουλεία. Επιπλέον περικοπές όμως θα έρθουν και με την κατάργηση φοροαπαλλαγών και επιδομάτων, καθώς θεσπίζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το μνημόνιο να καταργηθεί, η κρίση θα υπάρχει. Και το μνημόνιο να καταργηθεί θα υπάρχει η συνθήκη του Μάστριχτ που προβλέπει ό,τι προβλέπει. Είναι μια κυβέρνηση με σύμβαση έργου. Το συνειδητοποιούν τα έμπειρα στελέχη, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα οι μαθητευόμενοι μάγοι, δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει προσανατολισμό στην οικονομική πολιτική της και να μην προχωρήσει σε νέες επιβαρύνσεις, τονίζει η Δημοκρατική Αριστερά. Περιμένουμε να δούμε τι θυσίες θα κάνουν και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους οι οικολόγοι πράσινοι. Η κυβέρνηση Παπανδρέου έχει τελειώσει και δεν είναι σε θέση να προσφέρει καμία διέξοδο, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιάννης Οικονόμου.